γινόταν μεμόρια, φαντάζομαι θα παίρνανε για παρουσιαστή το Ματιάμπα. Ναι, ναι. Άρα σίγουρα δεν έγινε μεμόρια η επιλογή. Πρώτον. Δεύτερον, ότι αυτό που λέει σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ρε παιδί, θυμάστε ένα reality που είχε κάποια στιγμή ο Αντένα. Ο Αλφα. TV Stars παρουσιάστε. Θα μπορούσαμε όλοι οι παρουσιαστές του Αντένα, που είμαστε και πολλοί, να κάνουν ένα πολύ ωραίο ας πούμε, τέτοιο παιχνίδι ο Αντένα. Ποιο θα παρουσιάσει το επόμενο, ας πούμε, το Voice, το Splash. Οι κριτέ ποιοι θα είναι, δεν ξέρω. Πώ θα διαγωνίζεστε. Κανονικά. Και εσύ είσαι παρουσιάσει το Αντένα, τι, και εσύ θα διαγωνίζεστε. Τσουβαλοδρομίες, τέτοια. Άκου, Αλευροπόλεμο. Αλλά το θέμα. Εγώ θα πήγαινα. Το θέμα είναι ποιο θα είναι κριτή. Ο Λάτσιο. Είναι και το επάγγελμά του. Πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο έχει πάει. Όχι, ο Λάτσιο πρέπει να είναι κάποιο. Αυτό δεν είναι τη προγράμματο, παιδιά. Ο Λάτσιο πρέπει να είναι κάποιο. Συνοθέτη πρέπει να είναι. Παιδιά, μόνο μα το ράξει. Μόνο μα το ράξει. Κάποιο πολύ. Τι πολύ. Ποιο είναι πάρα πολλά χρόνια. Τι κοιτά. Ναι, ποιο είναι πάρα πολλά χρόνια, ξέρει από τηλεόραση. Ο Λάτσιο δεν ξέρει, παιδιά. Πάρα πολλά. Ο Λάτσιο είναι νέο, δεν είναι. Τι θα πάρει.